με τη συμμετοχή 9 πολυφωνικών συγκροτημάτων από την Ελλάδα και την Αλβανία και 2 σπουδαίων καλλιτεχνών, του Δημήτρη Ιφαντή και του Νίκου Ζωηδάκη, που εκπροσωπούν την ηπειρωτική και κριτική παράδοση, διοργανώνεται από τον Δήμο Πογονίου το Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ και Συνέδριο στο πλαίσιο του έργου Πολυφωνία, ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού μέσω της διατήρησης της πολυφωνικής μουσικής ως μοναδικό στοιχείο της διασυνοριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το διήμερο φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και στις 9 Αυγούστου θα αναδείξει τη σπουδαιότητα της άειλης αυτής κληρονομιάς μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις και μουσικά δρόμενα, ενώ συγχρόνως θα ενώσει την πολυφωνία με την πεντατονία και το ριζίτικο σε μια ξεχωριστή συναυλία δίπλα στην πανέμορφη λίμνη Ζαραβίνα. Στόχος του έργου είναι μέσω των δράσεών του να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαφύλαξη της πολυφωνικής μουσικής παράδοσης αλλά και στην αξιοποίησή της μέσω του θεματικού τουρισμού για την ευημερία και ανάπτυξη των εμπλεκόμενων περιοχών. Κάλεσμα στις εκδηλώσεις απίφθηναν ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης, ο υπεύθυνος του έργου εκ μέρους του Επικεφαλής Εταίρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Υπήρου, Βυσαρίωνας Γιώβας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πογονήσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού Θανάσης Βιλτανιώτης, αλλά και ο ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με το συνέδριο την Παρασκευή, όπως είπα, 6 Αυγούστου στους Κουκλούς, ώρα 8.30 το βράδυ. Με την παρουσία σπουδαίων ομιλητών, ενώ θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από 8 ξεχωριστά πολυφωνικά συγκροτήματα. Συνεχίζονται τη Δευτέρα 9 Αυγούστου στο φυσικό χώρο της Λίμνης Ζαραβίνας, όπου εκεί κάθε χρόνο πραγματοποιούμε και μία εκδήλωση και κάποια εκδήλωση, όπου οι υπέροχοι καλλιτέχνες Δημήτρης Ιφαντής και Νίκος Ζωηδάκης, που εκπροσωπούν, θα έλεγα, επάξια την ηπειρωτική και την κριτική παράδοση, συναντούνται πάνω στη σκηνή με τα πολυφωνικά συγκροτήματα της περιοχής μας σε ένα αποτέλεσμα που πιστεύω ότι θα μας εκπλήξει όλους. Το ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, είδος παλαιότατης καταγωγής, αποτελεί ζώσα παράδοση και στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας των πληθυσμών της παραμεθόριας κυρίως περιοχής της Υπήρου. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα στην παγκόσμια πολυφωνία και κληρονομιά. Στόχος μας μέσα από αυτό το πολιτιστικό φεστιβάλ και του συνεδρίου είναι η προβολή και ανάδειξη του μοναδικού αυτού μουσικού ιδιώματος. Ως Δήμος, εδώ και αρκετά χρόνια, καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να διατηρήσουμε αυτό το ξεχωριστό μουσικό είδος μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις και μέσα από το Σύλλογο της Πολυφωνικής Μουσικής που έχουμε στο Δήμο μας, που είναι στο Δήμο μας και έχουμε άρεστη συνεργασία και πολλαπλές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε και μια παιδική χοροδία πολυφωνικής μουσικής. Σας καλούμε λοιπόν όλους τους λάτρεις της παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο σε αυτή την διήμερη εκδήλωση που θα γίνει στο γραφικό χωριό των Κουκλούς και στην Λίμνη Ζαραβίνας. Μέσα από αυτές τις δυσκολίες καταφέραμε να στήσουμε καταρχήν μια πολύ στέρεα και πολύ δυνατή συνεργασία με τους γείτονές μας. Είναι η βασική, είναι η αόρατη επιτυχία. Το κλειδί, το εργαλείο δεν λειτουργήσε ακόμη. Είναι αυτό που θα λειτουργήσει στην πορεία. Ήταν η πολυφωνία. Μέσα από δυσκολίες, ξαναλέω, μέσα από πολλές ανταλλαγές επισκέψεων, συναντήσεων και μια σειρά άλλων διεργασιών, καταφέραμε να φτάσουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια άριστη συνεργασία με την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αλβανίας, με τους φορείς που συμμετέχουν, αλλά και με άλλους ακόμη. Το κρατάμε αυτό, είναι ένα θετικό και θα προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε και να είναι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτού του έργου που θα βοηθήσει στη συνέχεια να επιτευχθεί ο στόχος πάνω στον τουρισμό. Δεν θα μπω στα θέματα λεπτομέρειας γιατί ούτε ειδικός είμαι ούτε τα γνωρίζω σε βάθος. Τα συνάντησα τώρα μπροστά μου, έχω ενθουσιαστεί από αυτά. Υπάρχουν και θα υποθούν και εδώ που φαντάζομαι σήμερα είναι πιο αρμόδιοι που ξέρουν καλύτερα να πούν πάνω σε αυτά. Νομίζω όμως ότι θα ξανασυναντηθούμε στην πορεία σε μια σειρά ζητήματα. Και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, ξανατονίζω πάλι,
διεκδικώντας και στηρίζοντας το ρόλο της του συντονισμού των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ανοίγματος και έξω από την περιφέρεια Ηπείρου, νομίζω ότι πετυχαίνουμε, λειτουργούμε το στόχο αυτό. Είναι και όχι μόνο το πρόγραμμα αυτό, αλλά και άλλα που έχουμε στις διεργασίες μας, και φαίνεται ότι το μαζί με τους δήμους της περιοχής, διότι αυτοί είναι οι κύριοι φορείς που εμείς θέλουμε να είναι μπροστά, προχωράμε δυνατά και ελπίζω ότι οι μέρες αυτές που θα ακολουθήσουν, ο Δήμαρχος είναι έμπειρος σε αυτά, έχει ξαναοργανώσει τέτοια ζητήματα, η περιοχή είναι πλούσια, να πετύχουμε τους στόχους και να είναι το ξεκίνημα αυτό το καλύτερο δυνατό με τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε αντίξες συνθήκες λόγω της πανδημίας, καταφέρνουμε να πραγματοποιήσουμε το τρίτο φεστιβάλ πολυφωνικού τραγουδιού. Πρόκειται για μια εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ξεκίνησε το 2018 και πλέον αποτελεί θεσμό στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου Πογονίου. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη του πολυφωνικού τραγουδιού και η μίμηση των νέων σε αυτό, αλλά και η ανάκτηση βιωμάτων και εμπειριών των μεγαλύτερων. Αυτή τη χρονιά, λοιπόν, το τρίτο φεστιβάλ πολυφωνικού τραγουδιού γίνεται πραγματικότητα σε συνεργασία με το Δήμο Πογονίου και στο πλαίσιο του Διεθνούς Πολιτιστικού Φεστιβάλ και Συνεδρίου Πολυφώνια στους Κουκλίους Πογονίου την Παρασκευή 6/8 στις 8.30. Τα σχήματα που θα συμμετέσχουν είναι το αλβανόφωνο πολυφωνικό σχήμα Λότ Κουρμπέτη, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Πλιάδες, το πολυφωνικό σχήμα Τα Δελβινιώτικα, η πολυφωνική ομάδα Βλάχων Ιεροπηγής Καστοριάς, το πολυφωνικό σχήμα Αγνάντων Δήμου Κεντρικού Τζουμέρκων υπό τη διεύθυνση και διδασκαλία του Ευάγγελου Κότσου, το Μουσικό Σχολείο των Ιωαννίνων και ο Σύλλογος Πογονήσιου του Πολυφωνικού Τραγουδιού. Επίσης, στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με τίτλο «Πολυφωνικό τραγούδι, οι ρίζες και η συνέχειά του», το οποίο θα δώσει σε όλους μας τη δυνατότητα να γνωρίσουμε περισσότερα για το πολυφωνικό τραγούδι, την ιστορία του και την πορεία του στον χρόνο, με ομιλητές τους Ηλία Γκαρτζονίκα, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου, στέλεχος του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και υπεύθυνος καταγραφών τηλεοπτικής παραγωγής για το λαϊκό πολιτισμό, την κυρία Γεωργία Τέντα, μουσικό, performer και ψυχότρια φωνητικών συνόλων, το Φώτη Τράσια, ερευνητή, ερμηνευτή παραδοσιακών τραγουδιών, την Έλενα Ζιάβρα, αρχαιολόγο και μουσιολόγο, και φυσικά τον Κώστα Λόλη, εθνομουσικολόγο. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Τζόκας. Σας περιμένουμε όλους να βιώσουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία. Λοιπόν, με τα κόπων και βασάνων λόγω της κατάστασης και κυριολεκτικά στην άκρη του νήματος που προσπαθούμε όλοι να κόψουμε το νήμα του χρόνου, να προλάβουμε να και φέτος να οργανώσουμε την προσπάθεια αυτή που με το Δήμαρχο ονειρευόμαστε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, για μένα προσωπικά η Ζαραβίνα, και όχι η συναυλία αυτή μόνο που θα κάνουμε τώρα με το Ζωηδάκι μεθαύριο, ούτε αυτές που πραγματοποιήσαμε και πριν, οι συναυλίες είναι απλά οι αφορμές. Η αιτία για μένα είναι η ανάγκη που πρέπει να ξυπνήσει μέσα από αυτές τις διαδικασίες στη συνείδηση όλων μας, για να μας φέρει απέναντι από τις ευθύνες. Είτε είσαι κάποιος είναι πολιτικός, είτε είναι ένας άνθρωπος που κινεί κάποια κοινωνικά νήματα σε σχέση με τον πολιτισμό ίσως και με την οργάνωση, είτε όπως είμαι εγώ ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης που προσπαθώ μέσα από το δικό μου πλαίσιο να υποστηρίξω και να στηρίξω μόλις μου τις δυνάμεις αυτό που λέγεται πολυφωνικό τραγούδι και γενικά παραδοσιακό ηπειρωτικό τραγούδι. Ελπίζω ο κόσμος να ανταποκριθεί και φέτος, όπως έκανε και τις προηγούμενες χρονιές που στήριξε αυτή την προσπάθεια του Δήμου, στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό κέντρο σε ένα φυσικό περιβάλλον που θυμάται τα παλιά ακούσματα, που ζει μέσα στους ήχους της φύσης, να μπορέσουμε και εμείς να ενταχθούμε μέσα σε αυτό το πράγμα, γιατί το έχουμε ανάγκη και σαν άνθρωποι σημερινοί, αλλά και σαν ηπειρώτες, να στηρίξουμε λοιπόν το τραγούδι αυτό, ένα τραγούδι που έρχεται από πολλά χρόνια, ίδιο και απαράλλαχτο,
να μπορέσουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές και πού αλλού, πού καλύτερα από τη Ζαραβίνα. Κλείνοντας λοιπόν να σας πω ότι σας περιμένουμε όλους 9 Αυγούστου Δευτέρα στη Ζαραβίνα, την 9η του Αυγούστου νομίζω ότι πια την καθιερώσαμε ως ημέρα της λίμνης αυτής. Πιστεύω ότι του χρόνου που θα είναι καλύτερα τα πράγματα θα μπορέσουμε να εντάξουμε και άλλες δράσεις εκεί κοντά στη λίμνη. Με τον Νίκο έχουμε ξαναπαίξει μαζί το Ζωηδάκι. Είναι ένας άνθρωπος που αντιπροσωπεύει τη ζωντάνια και τη μουσική παράδοση της Κρήτης και θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο αλλά και για μας να βρεθούμε επί σκηνής και να παντρέψουμε το κλαρίνο με την κρητική λύρα, που νομίζω θα είναι πρώτη φορά που θα ακουστεί κρητική λύρα στην καρδιά του Πογονίου.